Για μένα είσαι εσύ η μεγαλύτερη αγάπη από όλες. Μαρία, είσαι εσύ. Ωραίο νερό που λάζει, για μένα είσαι εσύ. Ποιο είναι το πιο ακραίο πράγμα που έχετε κάνει για γυναίκα? Έχω στείλει ένα φορτηγό, κόκκινα τριαντάφυλλα, εκεί που ήταν. Να ρωτήσω αν υπήρξατε ποτέ το τρίτο πρόσωπο σε μια σχέση? Ήρθε μια κοπέλα, έκανε ζημιές, ερχόταν συνέχεια κάθε βράδυ, μου έκανε δώρα κτλ. Και μετά από ένα χρόνο εμφανίστηκε ένας κύριος, ο οποίος ήρθε να πάρει την κοπέλα του πίσω. Μου είπε ότι είχε παλιά σχέση και χώρισε. Πού να το ξέρω εγώ. Εγώ νόμιζα ότι ήταν ελεύθερη. Αυτά βέβαια έγιναν πριν από πολλά χρόνια. Μόνο που εγώ έχω αλλάξει και δεν θα αφήσω να με κάψει. Φλερτάρετε από το Facebook ή από τα social media? Γενικά μου στέλνουν, στέλνω με προσοχή βέβαια έτσι, γιατί μπορεί να εκτεθείς ανεπανόρθωτα. Δεν έχω βγει σε ραντεβού μέσω Facebook. Με ζηλεύεις κάτω τίποτα. Έχετε σημειώσει πολλά χιλιόμετρα στο χώρο του τραγουδιού. Ναι, είμαι αρκετά χρόνια και νομίζω με σεβασμό και ο κόσμος ανταποκρίνεται. Μου δίνει αγάπη πάρα πολύ και εγώ προσπαθώ να το αποδώσω. Έδωσα πολλές μάχες. Αμφισβήτηση, με διώχναν από τα μαγαζιά, έκλαιγα. Μου άζε χέρι η μάνα μου. Σου είπα να γίνεις γιατρός, εσύ ήθελες να τραγουδά. Τα τραγουδάς, τώρα κλαίγε. Να ρωτήσω, ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή στην καριέρα σας? Όταν πέθανε ο πατέρας μου και εγώ ήμουν 19 χρονών και έπρεπε να βρω λεφτά για να τον κυδέψουμε, έπρεπε να τραγουδάω το βράδυ που παίρναμε μηδαμινά τα λεφτά που παίρναμε τότε. Έπρεπε να είμαι εγώ ο πατέρας της οικογένειας, είχαμε 4 αδέλφια, η μανούλα μου, ξέρεις. Και η δεύτερη ήταν όταν ένα βράδυ έπαθα ένα μικρό ισχυμικό, έχασα τη φωνή μου, δεν μπορούσα να μιλήσω. Μου είπε ο γιατρός ότι θα μιλήσω μετά από 6 μήνες και θα τραγουδήσω μετά από ένα χρόνο. Τρόμαξα πολύ. Όμως έγινε το θαύμα. Με την πίστη στο Θεό και με την αγάπη του κόσμου, μετά από 6-7 μέρες μίλησα και μετά από 20 μέρες έγινε το θαύμα. Είπα, δεν μένω εγώ πίστο σε μια γυναίκα. Δεν μένω εγώ πίστο σε μια γυναίκα. Σαν και σένα θέλω άλλες 10. Δείτε φίλους είχατε επειδή είσαστε αναγνωρίσιμοι? Υπάρχει μια αυλή που είναι γύρω σου και όλοι αυτοί που σε γλύφουν λένε τα καλά λόγια για σένα. Λένε είσαι ο βασιλιάς, είσαι ο Θεός. Άμα πας στο σπίτι σου και κοιτάξεις τον καθρέφτη και κοιτάξεις ότι δεν είσαι ούτε ο Θεός ούτε ο βασιλιάς και είσαι ο Λευτέρης, τότε βάζεις τη δουρά στα σχέλια και λες πρέπει να προσπαθήσεις γιατί εδώ είναι η αλήθεια. Βρήκες το ευαίσθητο σημείο. Ποια είναι η σχέση με την κόρη, με την κόνη? Αχ, το κονάκι μου. Το κονάκι μου πάει πολύ καλά. Σας έχει φέρει και γαμπρό με αργυρό μετάλλιο. Ναι, ναι. Πώς το είδατε εσείς, είστε θετικός της, είπατε την γνώμη σας? Κοίταξε να δεις. Σίγουρα πέρασε τα τεστ όλα. Πώς? Ο νεαρός. Πώς. Ένας γονέας πάντα θέλει να μάθει την οικογένειά του, από πού κρατάει, τι είναι αυτός, αν είναι καλό παιδί. Τι του είπατε όταν τον συναντήσατε για πρώτη φορά? Αυτός μου είπε. Ήρθε και έκατσε δίπλα μου εκεί στον καναπέ. Την αγαπάω, την προσέχω. Νομίζω ταιριάζουμε. Λέω, αγόρι μου, εγώ θέλω να είστε χαρούμενοι. Εγγονάκι, θα θέλατε? Γιατί να μην θέλω. Κάποια στιγμή, βέβαια, θα απαγορέψω το παιδί να με λέει παππού. Θα με λέει πανταζή. Αρνητική κριτική έχετε ακούσει? Πάντα λέγανε για μένα. Τι λέγανε? Στην αρχή, η γρίπη είναι, θα περάσει. Το Ρωσάκι που τραγουδάει, ο Ρωσοπόντιος και μπούλινγκ έχω φάει και αυτά. Όλα αυτά τα προσπερνάς με αγάπη. Έχετε κινδυνέψει ποτέ? Βεβαίως. Πώς? Τραγουδούσα σε ένα αναψυκτήριο και ήρθαν και με είδαν εκεί. Πληρώθηκα την Κυριακή και το βράδυ πήγα στο μαγαζί. Ήρθαν, έπιαν το μπουκαλάκι τους και το βράδυ με πήραν από πίσω. Φωνάξαμε την αστυνομία και ήρθαν και τους συλλάβαν και λέει, Είμαστε θαυμαστές. Θαυμαστές τώρα όλο το 24ωρο να παρακολουθούν. Τι θαυμαστές δηλαδή. Φοβήθηκα τότε. Είμαι για πάρτι σου, δεν είμαι για κανένα. Δεν θα πατήσω πουθενά.